πριν η ανάγνωση. Δεύτερο μέρος, ξανά μαζί κυρίες και κύριοι, με την παρέα μας να έχει διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Έχουμε μαζί μας την καλή συνάδελφο τη Μαρία Νταλιάνη. Την προλογίσαμε πριν έρθεις. Μαρία μου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή κοινοβουλευτική χρονιά σε όλους. Και καλή χρονιά στη χώρα καταρχήν. Έτσι. Τέλεια. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη βδομάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Τώρα, να μείνουμε λίγο, γιατί μιλάγαμε με την κυρία Καφαντάρη, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Μια επιτροπή που πραγματικά ασχολείται με θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη. Άσχετο τώρα που αυτή την τη βδομάδα έχετε. Ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτή η βδομάδα έχει ένα. Υπουργεία. Είναι μια επιτροπή που αφορά νομοσχέδια και έργο 6 υπουργείων. Ναυτιλίας, τουρισμού, ενέργειας, ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης, μεταφορών και δικτύων. Να μου ότι στην Επιτροπή, όπως όλες οι επιτροπές και στη δική και υποδομό και στη δική σας, γίνεται η επεξεργασία και η προπαρασκευή των νομοσχεδίων και όχι μόνο νομοσχεδίων και οδηγιών κοινοτικών. Οδηγιών, μνημόνια συνεργασίας κλπ. Που πρέπει, πείτε μας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πέραν των νομοσχεδίων, τα οποία συζητάμε πριν να έρθουν στη Βουλή, δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα και εγώ προσωπικά στο διάλογο ο οποίος γίνεται, δηλαδή η συζήτηση με τους φορείς. Καλούμε πολλούς φορείς για απόψεις σε ειδική συνεδρίαση, προβλέπεται, δεν το κάνουμε εμείς μόνον έτσι από τον κανονισμό, παραπάνω πόσους τέλος πάντων τύπης υποχρεούμεθα. Γίνεται μια ουσιαστική συζήτηση πάνω σε αυτό. Από την άλλη μεριά έχουμε ενημερωτικές συνεδριάσεις Επιτροπής και θα ήθελα να πω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής μας για το αγροτικό ζήτημα χωρίς να έχει άμεσα κάποιο νομοσχέδιο. 2-3 νομοσχέδια περάσαν του αγροτικού τομέα, σημαντικά για τους βοσκότοπους, για συνεταιρισμούς και όλα αυτά, αλλά και σε σχέση με αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση, που κάναμε και συνάντηση, συζήτηση και πριν από τις γιορτές, ήταν η τελευταία επιτροπή. Και τι προετοιμάζεται με αυτές τις συνέδρια που λέτε τώρα την αγροτική. Από την άλλη μεριά, κάναμε επισκέψεις στο ΚΑΠΕ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, που είχαμε μία πρόσκληση, επίσκεψη στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διακομματική φυσικά. Θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, αλλά και αυτό που ήθελα να πω, που νομίζω ότι ήταν σημαντικό, είναι ότι οργανώσαμε το Μάιο, πήραμε την πρωτοβουλία σαν Προεδρείο, Πρόεδρος που είμαι στην Επιτροπή, να συνεχίσουμε συναντήσεις πανευρωπαϊκές και έγινε στην Ελλάδα για τον τουρισμό. Και έγινε αρχές Μαΐου, μετά το Πάσχα, τη δεύτερη εβδομάδα μετά το Πάσχα. 365 μέρες τουρισμός πολλαπλών επιλογών. Ήρθαν από 17 χώρες, συμμετείχαν, ανταλλάχθηκαν απόψεις. Εντάξει, τους περιοριστήκαμε και λοιπά, και αύριο, γιατί το θέμα του τουρισμού για τη χώρα μας και φάνηκε από τα αποτελέσματα ότι γύρω πάνω από 27 εκατομμύρια ήρθανε, έτσι, πήγαμε πολύ καλά, μαζί με την κρουαζιέρα συμπεριλαμβανόμενη, έτσι, τα 27 εκατομμύρια, και αύριο έχουμε πάλι με την αντίστοιχη υπουργό, την κυρία Κουντουρά, ένα μνημόνιο που θα έρθει, έρχεται ο υπουργός, ο αντίστοιχος, μνημόνιο συνεργασίας τουριστικής Ελλάδας-Αιγύπτου. Δηλαδή γίνονται προσπάθειες και αυτές τις και σαν Επιτροπή προσπαθούμε να τις τονώσουμε στο βαθμό που μπορούμε. Τώρα, Μαρία, να σου ρωτήσω. Έχουμε μπροστά μας νομοσχέδια. Ένα σημαντικό που ψηφίστηκε πριν από τις γιορτές, το τελευταίο, ήταν η χωρικός σχεδιασμός. Το χωρικό, έτσι, είναι πολύ που σημαντικό. Είναι σημαντικό, χωροταξικός σχεδιασμός της χώρας. Βέβαια υπήρξαν πολλές τροπολογίες, προσπαθούμε στο βαθμό που γίνεται να μην υπάρχουν και τροπολογίες και στις επιτροπές και γκρίνιες, γιατί πραγματικά είναι ένα ζήτημα. Ήταν αλλά ήταν τέλος της χρονιάς και κάποια θέματα λύγανε, κάποια θέματα εργασιακά που έπρεπε. Ήθιστε κάθε φορά ναι, αλλά βέβαια η προσπάθεια που πρέπει να γίνεται είναι να μην υπάρχουν τόσες πολλές γενικά τροπολογίες. Αλλά όταν αφορά και κάποια ζητήματα που είπα που λύγουν. Διευκολύνουν, είναι κρεμότητες των υπουργείων. Καλό είναι τα διαδικασίες να υπάρχει άφθονος χρόνος να συζητιέται μέσα στις επιτροπές, γιατί αναγκαζόμαστε και υπερεπήγοντα. Τώρα, Μαρία, αυτή η χρονιά. Παρότι που γέννησε 4 ερωτήσεις η κυρία Καφαντάρη, τουλάχιστον με αυτό το μπορεί να τη ρωτήσει. Μπορώ να τη ρωτήσω ελεύθερα. Κυρία Καφαντάρη, ανησυχεί η κυβέρνηση για τους αγρότες?
Ακριβώς. Κοιτάξτε, να σας πω, ανησυχεί η κυβέρνηση για τους αγρότες. Έκανε συνάντηση και πρόσκληση συνάντηση ο αρμόδιος υπουργός. Έτσι, συζητήσαμε τα θέματα τα αγροτικά, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και θα ήθελα να πω ότι είναι η συνεδριάση της Επιτροπής με τη μεγαλύτερη ένταση. Ναι, όντως. Αλλά να πω πάλι, η συζήτηση που έγινε τελευταία πριν από τις γιορτές για την παραγωγική ανασυγκρότηση ήταν ενός επίπεδου πολύ καλού και με προτάσεις και λοιπά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο πρωτογενής τομέας οικονομίας. Τώρα αν ανησυχεί, εκτιμώ και με βάση το ασφαλιστικό και με το ότι έχουν πληρωθεί οφειλές από το 8 μέχρι το τέλος του 2016, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, και με το ότι εντάχθηκαν οι αγρότες στο ασφαλιστικό σύστημα, στον ΕΦΚΑ, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, που εξασφαλίζει κάποια πράγματα και με τη βασική σύνταξη και την ανταποδοτική, είναι θετικά ζητήματα. Και το φορολογικό, ότι έχουν το αφορολόγητο μέχρι τις 9.600. Ναι, δηλαδή θα το η πλειοψηφία. Για ακόμα το αυτό θα είναι αυτό, τώρα. Λέω όμως ότι η πλειοψηφία των αγροτών δεν δηλώνει τέτοια εισοδήματα. Έχει δηλαδή θέλω να πω ότι η πλειοψηφία των αγροτών δεν έχουν να χάσουν. Έτσι εκτιμώ εγώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση λέει ότι πρώτα απ' όλα τους φτωχούς και μεσαίους αγρότες θέλει να διασφαλίσει ένα. Αλλά το ζητούμενο είναι, και εκεί επανέρχομαι, να παράγουμε. Έγιναν δηλαδή οι συνεταιρισμοί, ο νόμος εξυγίανσης συνεταιρισμοί σε νέα βάση. Για τις βοσκίσιμες γέες, από την άλλη μεριά που είχαμε ένα μεγάλο ζήτημα, το νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια. Γίνονται προσπάθειες. Και βέβαια τώρα πρέπει να αναπτυχθεί το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Μάλιστα. Έτσι. Και βέβαια σε σχέση, κάτι ακόμα και να κλείσω, με συγχωρείτε πολύ. Μέσα στην Επιτροπή, ναι, συζητήσαμε πολλές φορές και για τον TTIP και για τη ΣΕΤΑ. Ναι. Έτσι. Και υπάρχει και αρμόδια επιτροπή στην οποία συμμετέχω με τη θεσμική ιδιότητα της Προέδρου του Επιτροπή. Είναι από όλες τις, τις επιτροπές της Βουλής. Έτσι. Άλλο ένα μεγάλο ζήτημα που συζητήσαμε στην Επιτροπή. Δηλαδή, το αγροτικό κομμάτι είναι εκείνο το οποίο έχει συζητηθεί περισσότερο στην Επιτροπή μας και από αριθμό συνεδριάσεων. Μαρία, είναι περίοδο. Να σημειώσω δύο πράγματα. Με συγχωρείτε. Το κομμάτι του αφορολόγητου που είπε η κυρία Καφαντάρη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχει δίκιο και τοποθετείται η κυρία Καφαντάρη λέγοντας η κυβέρνηση, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Γιατί οι πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λένε ότι το ύψος του αφορολόγητου θα είναι μια καθοριστική παράμετρος για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Δεν ξέρω και ασφαλώς δεν περιμένω σήμερα αυτή τη στιγμή εδώ το πρωί να μας τοποθετηθεί η πρόεδρος για το θέμα αυτό. Ενώ για το αν έχει γίνει κάποια ειδική ενημέρωση ακόμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή στην πολιτική γραμματεία και στο όργανο του κόμματος επί αυτού. Θα προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα λογικά. Υπάρχει όμως ένα πολύ σημαντικό θέμα στο οποίο πιέζουν οι θεσμοί για να κατέβει το ύψος του αφορολόγητου. Να υπενθυμίσω ότι ζητούσαν από το 9 κατέβηκε στο 8.000 κάτι και ζητούν δυνητικά να κατέβει γύρω στην περιοχή του 5.000. Μα και η έκθεση Thompson αυτό να φέρει. Ώστε ακριβώς να διευρυνθεί η φορολογική βάση. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν θα πλήξει μόνο τους αγρότες, θα πλήξει όλους όλο μας. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ θα έλεγα ότι μαζί με την παράταση του κόφτη για μετά το 18 είναι τα δύο πολύ σημαντικά πολιτικά και οικονομικά ζητήματα που θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο μήνα. Γιατί η κυβέρνηση σπέβδει και θέλει να κλείσει την αξιολόγηση τέλος Γενάρη και οι εταίροι πιέζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα μέσα στο Γενάρη, άντε να φτάσουμε μέσα του Φλεβάρη, θα ξέρουμε με ποιο αφορολόγητο θα πορευτούμε τη νέα χρονιά. Κοινοβουλευτικά τώρα, Μαρία, αυτή η χρονιά πώς θα είναι, πολύ δύσκολη για τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, θα έχουμε πολλή δουλειά ή... δύσκολα πέρασαν τα νομοσχέδια τα βασικά την προηγούμενη. Θεωρώ ότι επειδή ήταν προσοβαρές το πρόγραμμα, τα δύσκολα έχουν περάσει. Σε ό,τι αφορά τον όγκο της δουλειάς. Μην ξεχνάμε ότι για να φτάσουμε μέχρι τα Eurogroup και μέχρι το σημείο που φτάσαμε τώρα, υπήρχαν 12 νομοσχέδια, τα οποία συμπτύχθηκαν σε 6, εκ των οποίων τα 2 ήταν πολυνομοσχέδια. Ναι. Δηλαδή είχαν πάρα πολλές διατάξεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουν περάσει. Εάν όμως τελικά οι πιέσεις που ασκηθούν για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση ως προς την κατεύθυνση του αφορολόγητου έρθουν στην Βουλή, μπορεί να μην έχουμε έναν τεράστιο όγκο
νομοθετικού έργου. Θα έχουμε όμως ένα πολύ δύσκολο. Ποιοτικά θα είναι δύσκολο. Κυρία Καφαντάρη, συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Ότι δηλαδή οι απαιτήσεις που έρχονται απ' έξω, ήδη εσείς σε πρόσφατη συνέντευξή σας χαρακτήρισατε τους θεσμούς αναξιόπιστους. Αυτοί οι αναξιόπιστοι θεσμοί, αν επιβάλλουν πράγματα, μπορούν να περάσουν από τη σημερινή Βουλή? Αναξιόπιστους τους χαρακτήρισα απλά ότι αξιοπιστία την... από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και ποιος είναι αξιόπιστος μάλλον. Ναι, αυτός που τηρεί τις υποχρεώσεις του ή αυτός ο οποίος ασκεί και βάζει... Ναι, καταρχάς δεν λέω ότι είναι εύκολα τα πράγματα, δεν μπορώ να το πω αυτό. Οι πιέσεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και βέβαια πάντα πρέπει να βρίσκεις τη χρυσή τομή και να εκτιμάς το μείζον. Και το μείζον αυτή τη στιγμή είναι να κλείσει η αξιολόγηση όσο πιο γρήγορα και να μπορέσουμε να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Απ' την άλλη μεριά, μείζον εξίσου είναι και το ότι ο κόσμος πρέπει να στηριχτεί. Άρα βλέπεις ότι εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα, τηρώντας κάποιους όρους, είχες πλεονάσματα και έδωσες ένα μικρό βοήθημα τα Χριστούγεννα και θα στους χαμηλοσυνταξιούχους και θα προσπαθήσεις σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, όταν αποδίδει κάτι, δηλαδή όπως ο κόσμος έζησε πάνω του την κρίση και τις στερήσεις τα τελευταία χρόνια, τώρα που έχεις κάτι καλό και αναπτυξιακό, δεν πρέπει να συμμετέχει και σε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Καφαντάρη, νομίζω ότι αυτό... δημοσιογραφικούς, ναι. Εγώ θα το περιέγραφα, κυρία Καφαντάρη, ως ένα οικονομικό αντάρτικο, όχι πόλεμος, ένα αντάρτικο στο οικονομικό πεδίο, το οποίο φαίνεται ότι ξεκινάει η κυβέρνηση αυτή, το οποίο θα το δούμε με κάθε ευκαιρία και το επόμενο διάστημα. Τι θα είναι αυτό? Εξοικονομούμε κάτι, κάνουμε ένα τζαρτζάρισμα, αν μπορώ να το πω έτσι, και λίγο. Κάτι κλέβουμε από εδώ, αλλά μέσα στη συμφωνία Μαρία, και το δίνουμε. Κάτι σαν ρομπέν το δασόν, δηλαδή, νομίζω. Στο Eurogroup, στην αποτίμηση να σας που θα κάτι. Γίνει, θα ίδια θα ήταν η κατάσταση, τώρα δεν θέλω, είμαι και πρόεδρος επιτροπής αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα χαμηλά στρώματα και στους αδύναμους. Θα το εκτιμήσουν. Το παλεύει. Παλεύει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, δεν τα παίρνει σαν δεδομένα που ίσως γινόταν μέχρι το 2015. Έτσι. Λοιπόν, και από το ασφαλιστικό μπορούμε να το δούμε. Ακόμα και στα θέματα που δεν αναφέρθηκα πριν, τα ενεργειακά. Που είναι ένας σημαντικός τομέας. Πάρα πολύ. Έτσι. Δεν πήγαμε στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ 66% που είχε ψηφιστεί. Βρήκαμε τρόπους, το παλέψαμε, διαπραγματεύτηκε συγγνώμη, η κυβέρνηση. Ναι, ναι. Έτσι, λοιπόν, και διασφάλισε τα δίκτυα να είναι δημόσια στην πλειοψηφία κατά 50%. Ναι, αλλά το ένα πράγμα, με συγχωρείτε. Από την άλλη μεριά όμως, βλέπεις ότι προσπαθεί να... Όσο μπορείς να διαπραγματευτεί ζητήματα, ακόμα και ένα, κόστο, κυρία Καφαντάρη, το ένα, ακόμα το και αυτά, κάποια ανταλλάγματα περισσότερα. Κυρία δηλαδή... Καφαντάρη, το ένα το νιώθει ο πολίτης στην τσέπη του, ναι. Το βοήθημα όπως είπατε, ναι. Το ΑΔΜΙΕ. Δεν το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, όταν έχεις πλήρη ιδιωτικοποίηση ενέργειας. Έχετε δίκιο. Μετά αλλά... καταλάβει, δεν ξέρεις που θα πάρει τη μέσα αύριο. Είναι η ύστερα η ΔΕΗ. Είδατε ότι αν έκανε τις ρυθμίσεις, τη μείωση για τους συνεπείς καταναλωτές. Στους πολίτες τι σημαίνει για την τσέπη τους. Τώρα δεν φαίνεται. Τώρα είναι λογικό. Συγγνώμη, αν πήγαινε 24% όπως ζητούσαν οι δανειστές στο νερό και στην ενέργεια, πού θα ήμασταν σήμερα? Και θα μετά τώρα. Για διασπήραμε στους έμεσους φόρους. Μπράβο, για το λόγο έτσι, αυτό πήγε 24% παντού. Λοιπόν, επειδή πήγα... όλα μας έρχονται από την Ευρώπη και από την Ευρωπαϊκή ναι. Ένωση και από εκεί καθορίζονται τα πάντα, ναι. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά, όλοι οι νόμοι εκεί πρώτα επικυρώνονται και έρχονται και μετά στην Ελλάδα. Είμαστε και κυρίαρχο κράτος όμως, είμαστε, έτσι βέβαια, δεν είναι ότι μας φέρνουν, αυτό να μην το ξεχνάμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Καφαντάρη. Μαρία μου, ευχαριστούμε πολύ. Μαρία, ήρθες στην πρώτη και εσύ σήμερα στην εκπομπή του έτους στην πρώτη. Κάναμε ποδαρικό. Μόνο γυναίκες Γιώργο ήταν στο ποδαρικό. Είμαι γούρικη γενικά, να το ξέρετε. Είσαστε γούρικη πολύ ωραία. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχετε και οι δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Μόνο γυναίκες σήμερα. Να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιώργο, μαζί τώρα. Μια βόλτα. Νοητά τηλεοπτικά, να δούμε ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017.
From the euro crisis to the refugee influx to terrorist threats, Europe is facing many challenges. And yet, certain crucial laws can take years to make, with 28 member states and the European Parliament required to ratify Commission proposals. A procedure that must speed up for urgent issues. And for the first time, the presidents of all three institutions have signed a document that sets the Union's priorities for the following year. With the situation we have in Europe, with so many crises overlapping, what is at stake is to show that European Union is crucial to provide real solutions for citizens' concerns. The six priorities are investment in jobs and growth, social security and action for youth, security, migration, the digital single market, and the energy union and climate. Das Ziel der gemeinsamen Erklärung ist es, eine Einigung darüber zu erzielen, wo wir konkrete Ergebnisse liefern müssen und was wir realistisch in der vor uns liegenden Zeit auch abliefern können. Behind every vision is a concrete project. The priorities include completing the banking union with risk sharing to avoid a new financial crisis and tackling tax evasion. With nearly 1 in 5 young Europeans out of work in 2015, more funds will go to fight youth unemployment. Another initiative will give European volunteers aged 18 to 30 the chance to work in areas such as health, education and refugee aid. Laws promoting energy efficiency and low-carbon investments will also be fast-tracked. Μια σταγόνα ιστορίας, κυρίες και κύριοι, όπως συνηθίζουμε σε αυτή την ενότητα, θα σας παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα τα οποία έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά, ήταν 9 Ιανουαρίου όταν η ρωσική κυβέρνηση με υπόμνημά της προς τις μεγάλες δυνάμεις προτείνει ως λύση του ελληνικού ζητήματος τη σύσταση τριών ηγεμονιών κατά το πρότυπο της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Πρώτη νέα είναι η Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Δυτική Στερεά Ελλάδα, η Ήπειρος, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Οι τρεις ηγεμόνες θα πλήρωναν ετήσιο φόρο στην Τουρκία και θα εκπροσωπούνταν από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 1922, αισιόδοξος εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός Γούναρης για τα εθνικά θέματα, όπως δήλωσε σαν σήμερα στο Λονδίνο. 1979, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο 1979, όπου η ελληνική τηλεόραση αποκτά χρώμα. Μετά από 13 χρόνια ζωής, η ελληνική τηλεόραση αποκτάει το χρώμα, γίνεται έγχρωμη με το γαλλικό σύστημα ΣΕΚΑΜ που αργότερα θα αντικατασταθεί από το γερμανικό ΠΑΛ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα η πρώτη μέρα, το 1996, όπου η Γαλλία ξυπνά χωρίς τον αγαπημένο της πρόεδρο, τον Φρανσουά Μιτεράν. Έφυγε σαν χθες, 8 Ιανουαρίου, και σήμερα ήταν Γάλλος πολιτικός και διατέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 81 έως το 95. Και το τελευταίο που έχουμε διαλέξει είναι ότι το 2003, σαν σήμερα, η Ελλάδα αναλαμβάνει την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζει επίσημη ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής. Στόχοι της, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση της διεύρυνσης, η υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης των νέων χωρών μελών, η προώθηση θεμάτων σχετικά με την αμυντική και εξωτερική πολιτική και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Και να πάμε τώρα να κάνουμε μια άλλη. Πολύ. Ειδικά μου άρεσε η αλλαγή από το ασπρόμαυρο στην έγχρωμη τηλεόραση. Είναι ιστορική στιγμή. Ήταν από ότι είδαμε την πρώτη παρουσιάστρια. Μία από τις πρώτες έφυγε το Σαββατοκύριακο από τη ζωή. Η Κέλλη Σακάκου, μάλιστα. Να πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα εδώ στην Βουλή τις κοινοβουλευτικές ιστορίες, αναδρομή στην ιστορία της Βουλής με την υπογραφή του Τάκη Κάμπρα. Υπήρξε ένας βασιλιάς ο οποίος εξελέγει από το λαό. Ακούγεται παράξενο, αλλά είναι πέρα για πέρα πραγματικό γεγονός. Οι Έλληνες πολίτες κλήθηκαν σε δημοψήφισμα για την επιλογή του βασιλιά τους. Στο ψηφοδέλτιο δεν υπήρχαν ονόματα, αλλά καλούνταν οι ψηφοφόροι να αναγράψουν το όνομα όποιου βασιλιά την εκλογή επιθυμούσαν. Κατόπιν έγραφαν το όνομά τους και υπέγραφαν.
Ο Αλφρέδος υπήρξε ο μοναδικός μονάρχης που μετά την έξωση του Όθωνα και πριν από την ανάρρηση στο θρόνο του Γεωργίου του Πρώτου εκλέχθηκε πανηγυρικά και απευθείας από το λαό βασιλιάς των Ελλήνων. Το δημοψήφισμα διεξήχθη πρώτος με συντριπτική πλειοψηφία εξελέγει ο Αλφρέδος, δευτερότοκος γιος της βασίλισσας Βικτωρίας και μετέπειτα δούκας του Εδιμβούργου. Με την εκλογή ωστόσο αυτή, διαφώνησε τελικά η αγγλική πλευρά και προσωπικά η βασίλισσα Βικτώρια, υπενθυμίζοντας την απαγόρευση του πρωτοκόλλου του 1830, παρά τις κατηδίαν διαβεβαιώσεις προς τον τότε πρεσβευτή της Ελλάδας στο Λονδίνο Χαρί Λαοτρικούπη, ο οποίος πληροφορούσε σχετικά την ελληνική κυβέρνηση. Ήταν προφανές ότι με την εκλογή του Αλφρέδου, η Βρετανία επιθυμούσε την εδραίωση της διπλωματικής της υπεροχής έναντι των δύο άλλων μεγάλων δυνάμεων, Γαλλίας και Ρωσίας, και την έναρξη της κυριαρχίας της στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Εδώ βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι παρά τη Βρετανική άρνηση, η δεύτερη Εθνοσυνέλευση στις 22 Ιανουαρίου 1863 ανακήρυξε τον Αλφρέδο συνταγματικό βασιλιά των Ελλήνων, γεγονός που είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Στις 29 Νοεμβρίου του 1852, στην αίθουσα του Κοινοβουλίου διεξαγόταν σφοδρή συζήτηση. Προκλήθηκε δε τέτοια ένταση που στο ακροτήριο δημιουργήθηκε πανδαιμόνιο. Ο σχεδόν 80χρονος Εμμανουήλ Ξάντος, εκ των ιδρυτών της φιλικής εταιρείας, πανικόβλητος άρχισε να κατεβαίνει μαζί με τους άλλους στη σκάλα που δεν είχε κάγκελα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο λιθόστρωτο, βαρύτατα τραυματισμένος, κυρίως στο κεφάλι. Ξεψύχησε 3 ώρες αργότερα. Υπήρξαν και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης που οδήγησαν τους βουλευτές να πιαστούν ακόμα και στα χέρια. Ένα από αυτά τα άγνωστα επεισόδια συνέβη το 1922. Ο βουλευτής Αργολίδος, Σταμάτης Μερκούρης, γιος του Δημάρχου Αθηναίων, χαστούκησε το βουλευτή Αγιάς Αγαμέμνονα Σλίμαν, γιο του αρχαιολόγου Ερίκου Σλίμαν. Επειδή κατά την ανάγνωση πρακτικών, ομάδα βουλευτών κατήγγειλε ότι στα πρακτικά είχαν συμπεριληφθεί λόγοι του Μερκούρη, οι οποίοι όμως δεν είχαν ακουστεί στη Βουλή. Όταν η συζήτηση έφτασε σε αδιέξοδο και ο Μερκούρης αδυνατούσε να πείσει για τους ισχυρισμούς του, κατέβηκε από το βήμα και κατευθύνθηκε προς το έδρανό του. Περνώντας όμως από τη θέση του Σλίμαν, γύρισε και του άστραψε 2 χαστούκια. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε τι έγινε στη συνέχεια. Η εκκλήση του Πρωθυπουργού Γούναρη έπεφτα στο κενό. Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Λομπάρδος κρούει ματέως και δημονιωδώς στον κόδωνα, οπότε υποχρεώθηκε να λήξει όπως όπως η συνεδρίαση. Φεύγοντας ο Σλίμαν από την αίθουσα, διατύπωσε τα παράπονά του στον Πρωθυπουργό Δημήτρη Γούναρη για τη συμπεριφορά του βουλευτή για να εισπράξει την απάντηση. Παρακαλώ, μη με εμπλέκετε εις όλος προσωπικάς και ιδιωτικάς υποθέσεις. Σεβασμός του χώρου του Κοινοβουλίου από τους Εθνοπατέρες προβάλλει στο κείμενο της εφημερίδος «Ελπής» του Σεπτεμβρίου του 1848. Μερικοί από τους βουλευτές, κοντά στα άλλα πλεονεκτήματα του σειρμού, όπως ματογιάλια, χειρόκτια και κομπολόγια, έχουν μαζί τους και μικρά σκυλάκια. Τα έχουν μάθει να τους ακολουθούν στους δρόμους, στα καφενεία, ακόμα και στο ίδιο το βουλευτήριο. Εξωφρενικός ήταν κάποιες φορές ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονταν την άσκηση των δικαιωμάτων τους και ορισμένοι πολίτες της εποχής. Η εφημερίδα Αιώνα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στις δημοτικές εκλογές της 2ης Φεβρουαρίου του 1841, στο Δήμο Ιδηλίας, στα σημερινά Βίλια, καμιά 20 βιλιώτισες, οι γυναίκες δεν ψήφισαν τότε, πήραν ψηφοδέλτια και ψήφισαν για λογαριασμό των συζύγων τους που έλειπαν από το χωριό. Παραμονές των δημοτικών εκλογών του 1964, λίγοι ήταν δυνατόν να προβλέψουν ότι η πανίσχυρη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου θα ανατρεπόταν σε ένα χρόνο. Στις 3 Ιουλίου του 1964, 300 άτομα με πλακάτ υπέρ του Κωνσταντίνου Καραμαλή εισέβαλαν στην αίθουσα της Βουλής την ώρα της συζήτησης του Κυπριακού και αφού επιτέθηκαν σε βουλευτές της Ένωσης Κέντρου, απεχώρησαν. Η αστυνομία προέβη σε συλλήψεις.
Ένας εκ των συλληφθέντων ήταν και ο γνωστός λογοτέχνης Ρένος Αποστολίδης, υποψήφιος βουλευτής με την παράταξη του Σπύρου Μαρκεζίνη στις εκλογές που είχαν προηγηθεί και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αθηνών. Την επόμενη χρονιά, το 1965, ο Ρένος Αποστολίδης εξέδωσε το βιβλίο του «Κατηγορώ», με το οποίο εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Εξηγεί ότι προέβη στην πράξη αυτή για να υπογραμμίσει στον κόσμο ότι έφερε στην εξουσία άνθρωπο των Αγγλοαμερικάνων, ο οποίος οδήγησε και εδραίωσε την δεξιά στην Ελλάδα. Μια φορά ύστερα από καταρακτώδη βροχή, ο θόλος της Ολομέλειας άρχισε να στάζει. Σιγά τον πολυέλαιο. Ήρθαν οι τεχνικοί και το έφτιαξαν. Ο Όθων και η Βασίλισσα Αμαλία παρέθεταν συχνά γεύματα που οργάνωναν γιορτές. Το κέφι έφτανε πολύ γρήγορα στο κατακόρυφο με τους ελληνικούς χορούς που με ζήλο προσπαθούσαν να μάθουν και οι ξένοι. Οι γέροντες, παλιοί πολεμιστές, στον ενθουσιασμό τους τραβούσαν και άδειαζαν προς το ταβάνι τα κουμπούρια τους. Και ακόμα, όταν το απαιτούσε η φιγούρα του χορού, έβγαζαν και το τσαρούχι πετάγοντάς του προς τα πάνω. Τις αίθουσες όμως των ανακτόρων φωτίζανε κρυστάλλινοι πολυέλαιοι και κυροστάτες. Στο κρίσιμο αυτό σημείο λοιπόν ακουγόταν η φιλική παρένεση ψιθυριστά προς τον ενθουσιώδη χορευτή. Σιγά τον πολυέλαιο. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία στη μικρή αθηναϊκή κοινωνία τον Αύγουστο του 1895. Ο διευθυντής της Βουλής ανακοίνωσε πως εκλάπη ο κομιστής εξ Ευρώπης περιλάλητος κώδων. Θρυλικές έμειναν οι συζητήσεις που διεύθυνε ο Βασίλειος Βουδούρης ως πρόεδρος της Βουλής μεταξύ 1892 και 1895 με το νέο κουδούνι που είχε προμηθευτεί και με το οποίο επανέφερε στην τάξη τους άτακτους και συχνά διαπληκτιζόμενους μεταξύ τους βουλευτές. Αναπάντεχα όμως αυτό εκλάπη μαζί με το υφασμάτινο κάλυμά του. Αμέσως η αστυνομία και η εισαγγελία εξαπέλυσαν κυνηγητό για την ανακάλυψη του δράστη. Όπως ήταν αναμενόμενο, άρχισαν και οι αστεϊσμοί από τις εφημερίδες της εποχής. Μέχρι και το κουδούνι της Βουλής έκλειψαν οι βουλευτές, σχολίαζε η μία. Αχ, και πώς θα συνεδριάζει το σώμα, απαντούσε σκοπτικά η άλλη. Τα μάτια όλων στράφηκαν σε ένα πρώην κριτικό υπάλληλο. Οι εικασίες τον ήθελαν να δωρίζει το κουδούνι εξ υπερμέτρου φιλοπατρίας εις την κριτική βουλή. Όταν αποδείχθηκε αθώος, συνελήφθη άλλος υπάλληλος, ο οποίος σύντομα φέθηκε αυτός ελεύθερος. Με την υπόθεση ασχολούνταν περισσότεροι από 32 άνδρες της αστυνομίας, καθώς και 4 ανώτατοι αξιωματικοί του στρατού. Τελικά ο πρόεδρος της Βουλής παρήγγειλε νέο κουδούνι, το οποίο έφτασε από το Παρίσι στα τέλη Νοεμβρίου. Ο κόδων ούτως είναι καθόλου όμοιος με τον κλαπέντα, έγραφαν οι εφημερίδες της εποχής, προσθέτοντας μάλιστα πως κόστησε 180 χρυσά φράγκα. Πάντως, ο δράστης της κλοπής δεν βρέθηκε. Λοιπόν, πώς φάνηκε? Μάθαμε σήμερα, Γιώργο. Σιγά τον πολυέλαιο, έτσι. Την έκφραση, πώς βγήκε η έκφραση σιγά τον πολυέλαιο, αλλά και ότι εκλάπη το 1800 το κουδούνι. Αυτό το σιγά τον πολυέλαιο το λέμε πολλές φορές, οπότε τώρα το μάθαμε. Λοιπόν, εδώ τελείωσε η πρώτη εκπομπή για το 2017. Κυρίες και κύριοι από εμάς, να έχετε μια υπέροχη μέρα, υπέροχη εβδομάδα, καλή χρονιά, ραντεβού. Και προσοχή, ραντεβού αύριο στις 9, έτσι. Προσοχή, η Αριάδνη, ο αντικυκλώνας που έρχεται, θα φέρει πολύ κρύο, παγωνιά, προσοχή στους δρόμους. Και θα σας αποκαλύψω ότι ο Γιώργος μου έλεγε νωρίτερα γιατί όλοι τα καιρικά φαινόμενα, τα άσχημα, ναι, έχουν γυναικεία ονόματα. Ναι, αυτό θα το πούμε μια φορά. Θα το πούμε καλή στιγμή. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα.